πειρατική ενέργεια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Όμως οφείλουμε να σημειώσουμε το εξής. Πριν μία εβδομάδα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να πάρει κανέναν απολύτως αντάλλαγμα, επέλεξε να αποπαγωποιήσει για να αποδεσμεύσει το κεφάλαιο 17 που αφορά την οικονομία και τις ανταξιακές πορείες. Την εξωγήινη πορεία της Τουρκίας. Το οποίο ήταν παγωμένο από τη Γαλλία όμως. Ναι, αλλά μπορούσαμε να το είχαμε παγώσει και εμείς όπως το παγώσει η Γαλλία. Ναι. Δεν το πράξαμε. Είχαμε πολλούς λόγους να το κάνουμε και δικαιολογίες και αιτιολογίες. Δεν το κάναμε. Άλλαζε κάτι όμως πέρα από τη σημειολογία που έχει μια τέτοια πρακτική. Έχουμε άλλα πέντε, θα σε λέει. Κάποιο μπλοκαρισμένα εκεί. Ωραία, ας τα αποδεσμεύσουμε όλα τότε. Αν είναι με αυτή τη λογική που πάμε. Χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της η Τουρκία. Χωρίς να κάνει οτιδήποτε θετικό που να δείχνει ότι σέβεται την Κυπριακή Δημοκρατία και ότι την αναγνωρίζει. Ο κύριος Αναστασιάδης επέλεξε για ακόμα μια φορά να επαναχωρήσει χωρίς να πάρει κανέναν αντάλλαγμα, στέλνοντας για ακόμα μια φορά μηνύματα αδυναμίας και φόβου μπροστά στην τουρκική αδιαταξία και επεκτατικότητα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Παραβίαση της ΑΟΣ μας μία εβδομάδα μετά από τουρκικά πολεμικά πλοία. Αυτή είναι η απάντηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είναι το ευχαριστώ της. Γιατί ακριβώς αυτό που εισπράττει από τον κύριο Αναστασιάδη είναι ότι θα επαναχωρούμε συνεχώς. Το έχει ακολουθήσει αυτόν ακριβώς, αυτήν την προσέγγιση έχει ακολουθήσει εδώ και έναν και πλέον χρόνο. Αυτήν δυστυχώς την πολιτική να ακολουθούμε εδώ και 7 χρόνια κατά κρύβεια, γιατί την ίδια πολιτική να ακολουθούμε από την άλλη, Σόφιας. Από την άλλη, οφείλω να σας ρωτήσω αν έκανε ακριβώς το ανάποδο από αυτό που περιγράφεται. Πού θα οδηγούσε αυτό? Θα σε μια παγίωση των τετελεσμένων και σε μια de facto διχοτόμηση. Όχι, κάθε άλλο. Το αντίθετο είναι που λέμε. Η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίζει κόστος και ζημιά για τις παράνομες πράξεις και ενέργειες της. Εμείς είναι το αντίθετο που κάνουμε. Αντί να επιφέρουμε κόστος σε αυτές τις παράνομες ενέργειες, την επιβραβεύουμε. Αυτό έκαμε τότε ο κύριος Αναστασιάδης, όταν μετά με τον Παρπάρος κατέβηκαν τα πολεμικά πλοία και επέστρεψε στις διαπραγματεύσεις χωρίς να πάρει κανέναν απολύτως αντάλλαγμα, δεσμεύοντας το φυσικό αέριο στις διαπραγματεύσεις με τη γνωστή του δήλωση. Τώρα άνοιξε το κεφάλαιο 17 και συνεχίζουν οι παραβιάσεις της ΑΟΣ μας, επειδή η Τουρκία θεωρεί δεδομένον ότι ο κύριος Αναστασιάδης θα υποχωρεί. Και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς υποχωρήσεις του κύριου Αναστασιάδη. Η Τουρκία, αντί να αντιμετωπίζει κόστος, επιβραβεύεται. Και συνεχίζεται δυστυχώς η πολιτική του εξευμενισμού που φέρνει αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Είμαστε στη χειρότερη στιγμή που είμαστε ποτέ ως Κυπριακή Δημοκρατία. Αφισβητείται η κυριαρχία μας. Κανένας δεν αντιδρά. Ο κύριος Ακιντζή συμπεριφέρεται ως συμπρόεδρος και θεωρεί δεδομένων ότι όποιος επισκέπτεται την Κύπρο πρέπει να τον επισκέπτεται και εκείνος το προεδρικό του. Και εμείς, αντί να αντιδρούμε, επιβραβεύουμε την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι με αυτήν την τακτική θα καταφέρουμε να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ακόμα και αν ο συνομιλητής μας λέγεται, γράφεται και μεταδίδεται ότι πάντως έχει ανοιχτά αυτιά και δείχνει να είναι διαλλακτικός στη διαπραγμάτευση. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτιά που έχει και στόμα. Και τον ακούμε καθημερινά τι λέει. Και ελπίζω κάποιοι να ακούν τι λέει καθημερινά ο κύριος Ακιντζή. Ότι δεν υπάρχουν έπικοι, περισσότεροι πρόσφυγες δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μας είπαν κάποιοι ότι η μεγάλη υποχώρηση της τουρκοκυπριακής πλευράς ήταν η αναγνώριση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Ακιντζή. Λέει αναγνωρίζει το δικαίωμα της αίτησης. Θα κάνετε αίτηση και θα δούμε μετά αν είσαστε ιδιοκτήτες. Μας λέει για τις εγγυήσεις ότι είναι κόκκινη γραμμή. Επομένως, νομίζω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλειπούσα, επαναλαμβάνει τις πάγιες τουρκικές θέσεις. Κατά κρύβεια γίνεται και χειρότερος όσο περνά ο καιρός. Επομένως, διαπιστώνουμε όλοι, ή τουλάχιστον θα πρέπει να διαπιστώνουμε. Ξέρετε, εδώ υπάρχει τώρα. Ότι η πολιτική του εξευμενισμού δεν έχει φέρει τα επιχειρήματα. Υπάρχει ένα. Εάν όντως συμβαίνει όλο αυτό που περιγράφεται, από πού προκύπτει τότε η αισιοδοξία του κυρίου Έιντε και όλων των άλλων πρέσβεων που πάνε και έρχονται και λένε πάντως ότι είμαστε σε ακτίνα λύσης? Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι απλό γιατί ο κύριος Έιντε είναι ενθουσιασμένος. Επειδή συζητάμε μόνο τα κεφάλαια στα οποία έχουμε να υποχωρήσουμε εμείς, το κεφάλαιο της διακυβέρνησης. Και υποχωρούμε εμείς, άρα ενθουσιάζεται. Επειδή δεν συζητάμε τα σημαντικά κεφάλαια που μας απασχολούν εμάς, ασφάλεια, επίκους, εγγυήσεις, εδαφικών, όλα αυτά τα έχει συμφωνήσει ο κ. Αναστασιάδης να τα αφήσει στο τέλος. Δεν συζητάμε τις υποχωρήσεις της Τουρκίας, συζητάμε μόνο τις δικές μας υποχωρήσεις και επειδή εμείς υποχωρούμε, οι πάντες είναι ενθουσιασμένοι ότι υπάρχει πρόοδος. Εάν υπάρχει πρόοδος, αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις δικές μας υποχωρήσεις. Γιατί μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν έχει δώσει τίποτα σε αντάλλαγμα των όσων έχει πάρει. Η διαδικασία του παρεδώσε
έχει μετατραπεί δυστυχώς σε μια διαδικασία δώσε-δώσε. Ευχαριστώ πολύ. Το Κυπριακό πάντως και οι ενεξελίξεις.